Διεκδικούμε στο ακέραιο το σύνολο της Ολυμπίας Οδού μέχρι την Τσακώνα το μήνυμα που εστάλει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα. Περιφέρεια και για μένα προσωπικά, Ολυμπία Οδός χωρίς την ολοκλήρωση και του τελευταίου χιλιομέτρου μέχρι την Τσακώνα δεν είναι. Είναι μια θέση διατυπωμένη όχι τώρα, από το 2013, τότε που παρθήκανε πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Σήμερα είμαστε εδώ, διεκδικούμε και διεκδικούμε στο ακέραιο το σύνολο της Ολυμπίας Οδού. Αναφορές και στα νέα χρονοδιαγράμματα που ετέθησαν από τον Υπουργό. Ο κύριος Υπουργός έθεσε ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Εμείς θα είμαστε εδώ αυστηροί κριτές και διεκδικητές. Δεν θα παρακολουθούμε απλά. Μέσα από την επιτροπή που συγκροτήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αξιοποιώντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, έχουμε το δικό μας παρατηρητήριο όλης της πορείας του έργου της Ολυμπίας Οδού. Ο κύριος Υπουργός έβαλε ένα στοίχημα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε το πιο κρίσιμο σημείο. Εμείς θέλουμε να μπουν οι εργολάβοι στα εργοτάξια. Θέλουμε τα εργοτάξια να έχουν μηχανήματα και να ξεκινήσουν τα έργα από τα 7 σημεία που εξήγηλε ο Υπουργός. Στην ίδια πιεστική κατεύθυνση και οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας. Σε 1,5 μήνα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με ένα στοίχημα. Ελπίζουμε ότι θα είναι το τελευταίο που βάζουν και οι πολίτες της Ηλίας μαζί με εμάς και με τον Υπουργό. Επιτέλους ο δρόμος πρέπει να αρχίσει. Πρέπει να μπουν μπουλντόζες για να πιστεί ο καθένας από εμάς. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ακούσαμε με ικανοποίηση και την δημόσια συγγνώμη που ζήτησε ο Υπουργός από τους πολίτες της Ηλίας. Μαζί με τον Υπουργό να δηλώσουμε και εμείς ότι παρά τις διεκδικήσεις μας, παρά τις έντονες αντιδράσεις μας, δεν καταφέραμε τελικά ο δρόμος να γίνει στα χρονοδιαγράμματα που θέλαμε. Μπορούμε και εμείς να ζητήσουμε μαζί με τον Υπουργό μία συγγνώμη.